Εντυπωσιακές δημιουργίες, κατασκευές, αλλά και παροχή υπηρεσιών από τους σπουδαστές του ΑΕΔ παρουσιάστηκαν σε ένα γκαλά που τα είχε όλα. Περίτεχνες κωμώσεις, μοντέλα πριγκίπισσες, ρούχα και κουστούμια, γευστικές δημιουργίες με αρτοπαρασκευές και γλυκίσματα, αλλά και εξαρτήματα για βιομηχανικές μονάδες και οχήματα, όλα διαχειρός των σπουδαστών του ΑΕΔ. Τα παιδιά στις σπουδές τους κάνουν τρία εργαστήρια, το εργαστήριο αρτοποιίας, το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής και των συναφών προϊόντων. Αυτά είναι από σύνση αυτόματες μηχανές κατεργασίας. Αυτά εδώ είναι με συμβατικά μηχανήματα, τόρνους, φρέζες. Το υψηλό επίπεδο των εργασιών των σπουδαστών είχα την ευκαιρία να δουν φέτος από κοντά για πρώτη φορά ο Υφυπουργός Εργασίας και η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Πιστεύω ότι ένα από τα κεντρικά ζητήματα, αν θέλουμε όντως να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα σε ένα πλαίσιο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, είναι και η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα 5.000 θέσεων για τη δασοπροστασία και μέσα στον επόμενο μήνα νομίζω ότι θα έχουν ανοίξει και αιτήσεις για το δεύτερο πρόγραμμα, για το πρόγραμμα στο οποίο αναφερθήκατε, που είναι 25.000 σε δήμους και 5.000 σε περιφέρειες. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ και στην προθυμία των μαθητών, οι οποίοι και οι οποίες δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά που κάνουν. Το βάρος θα πέσει στην ενδυνάμωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να απορροφούνται όλο και περισσότεροι απόφοιτοι στην αγορά εργασίας. Οι σχολές μας αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν κατά κύριο λόγο το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Και είναι, όπως βλέπετε, αρκετά πρωτοποριακό και έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει στην κοινωνία μέσα, στους φορείς, κυρίως στους ιδιώτες που απευθυνόμαστε. Η σύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας αποτελεί βασικό άξονα του ΟΑΕΔ μέσω πρωτοποριακών προγραμμάτων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα. Οι εργοδότες θα δουν τα εκθέματα, να δουν και τους μαθητές που τα ετοίμασαν και να δώσουν ένα θάρρος, μια όθηση για την επόμενη μέρα. Ο στόχος μας είναι να διευρύνουμε τον αριθμό των εισακτέων και των αποφύτων, έτσι ώστε να μπορούμε να απορροφούμε περισσότερα άτομα ετησίως στον κλάδο ένδυσκου στοφαντουργίας. Σε αυτή τη γιορτή των σπουδαστών του ΟΑΕΔ, η γνώση και το μεράκι εναρμονίστηκαν για να προκύψει ένα θεαματικό αποτέλεσμα που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.